Δηλαδή είμαι μείον δύο πλανήτες αυτή τη στιγμή. Αύριο θα είσαι. Σήμερα είσαι ακόμα με τον ήλιο. Α, είμαι. Είσαι, ο αύριο θα είσαι. Από το πρωί δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Έτσι. Πάμε καλύτερα να δούμε τα ζώδια του Παρασκευή Σαββατοκύριακου. Σωστά. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι η Σελήνη στον υδροχό. Σαββατοκύριακο περνά ο Συχθής. Αλλά η βασική αλλαγή του Σαββατοκύριακου είναι ότι φεύγει και ο ήλιος από τον Αιγόκερο. Σε έχουν εγκαταλείψει δηλαδή μέχρι τώρα η Αφροδίτη. Ναι. Αύριο σε εγκαταλείπει και ο ήλιος. Στο τέλος του μήνα θα σε εγκαταλείψει και ο Ερμής. Μάλιστα. Καλή ώρα. Και αυτά. Και αυτά. Και αυτά. Μετά όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουν. Γιατί? Γιατί μας αγαπάνε μας σε εγώ. Σας λατρεύουν. Τρία χρόνια ακόμα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πώς θα μας επηρεάσει φυσικά και ο ήλιος από τον υδροχό, που ουσιαστικά τη σηματοδοτεί την έναρξη των γενεθλίων του 11ου ζωδίου του ζωδιακού, που είναι το ζώδιο του υδροχόου. Και βέβαια να πούμε ότι και στην επόμενη νέα σελήνη που θα έχουμε, ξεκινάει και η κινέζικη χρονιά του γήινου σκύλου. Θα πω και κινέζικο οροσκόπιο, μην νομίζετε, όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για αυτό το Σαββατοκύριακο ότι γενικά δεν έχει ιδιαίτερα έντονες όψεις. Η Σελήνη στο Συχθής, τουλάχιστον για το Σαββατοκύριακο, δεν κάνει αρνητικές όψεις. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα σχετικά πιο χαλαρό Σαββατοκύριακο. Ωραία είναι αυτά. Γιατί από το επόμενο θα μπούμε πιο κοντά στις εκλήψεις και στο ρευστό τους κλίμα. Και ξέρεις, οι εκλήψεις, Κατερίνα, πολλές φορές δημιουργούν και μία αστάθεια και στην ατμόσφαιρα και έχουμε και διάφορα μετεωρολογικά ή γεωφυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν στην περίοδο των εκλήψεων. Α, μάλιστα. Υπάρχουν πιο ασταθείς συνθήκες. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν για τον καθένα ξεχωριστά.